μετά τα Τέμπη, παρακαλώ. Φαίνεται ότι διορίστηκε στον ΟΣΕ κόρη αρχισυνδικαλιστή της ΔΑΚΕ του κυρίου Κιουτσιούκη χωρίς διαδικασία ΑΣΕΠ. Και μάλιστα διορίστηκε εκτός ΑΣΕΠ στον ΟΣΕ για να λάβει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το επιμίσθιο. Καλά πάμε. Είναι ο εξυγχρονισμός. Τόσο καλός εξυγχρονισμός που χθες ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, TikTok έχετε, TikTok, ανέβασε στο Insta, δεν ξέρω που το ανέβασε, το TikTok το είδαμε εμείς, ένα εκπληκτικό βίντεο με την αμαξοστοιχεία. Όπου έπεφτε χαλάζι, μήνα Μάιο, ok, άνοιξη είναι ακόμη, αλλά το ωραίο δεν ήταν αυτό. Το ωραίο ήταν ότι οι ελαιοκαθαριστήρες στο μηχανοβαγόνι καθάριζαν, μια χαρά, μαζί με αυτό όμως καθάριζαν και κλαδιά που μπαίναν μέσα στις γραμμές. Ναι, καλά τα ακούσατε. Είναι στα πλαίσια του, δεν έχουμε τηλεδιοίκηση, έχουμε εξυγχρονισμό, δεν έχουμε. Σπάς το κλαδάκι μόνος σου. Καλημέρα κύριε Γεννηδούνια. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τι ωραίο φυσιολατρικό βίντεο αυτό που ανεβάσατε. Έχουμε αναλάβει να κάνουμε και χορτώσεις μηχανοδηγία. Μάλιστα. Χορτοκοπτική δηλαδή. Χορτοκοπτική. Μάλιστα. Όπως το λέτε. Εντάξει, το βίντεο νομίζω πολλές φορές, ξέρετε, όταν τα λέμε, ακούει κάποιος, αλλά όταν τα βλέπει κιόλας, μάλλον εκεί δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του τι ακριβώς συμβαίνει και το τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Ξέρετε, είναι όσο και αν ακούγεται ωραίες εικόνες από τη μια, φυσιολατρικές από την άλλη, είναι συγκλονιστικό να ξέρεις ότι δύο μήνες πίσω, σε αυτές τις συνθήκες, 57 συνάνθρωποι μας έχουν φύγει με τόσο φρικτό τρόπο και την ίδια στιγμή να σου λένε ότι όλα εντάξει τώρα, δεν το λέτε εσείς, και να βλέπεις την πράξη ο ιελοκαθαριστήρας να αναλάβει να κόβει και τα χόρτα. Καταλάβατε για τι συνθήκες μιλάμε και δεν το λέω για εσάς, το λέω για τους ακροατές σας. Ναι. Το βλέπετε, ναι, όχι, κάθε μέρα. Κοιτάξτε, εκεί η περιοχή τι έγινε. Χθες έβρεξε και τα δέντρα τα οποία είναι κοντά στη γραμμή, συνήθως χτυπάνε, ξέρετε, τα βαγόνια πλευρικά, λόγω του βάρους της βροχής έπεσαν προς τη γραμμή. Με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και το θλιβερό είναι ότι για αυτά υποτίθεται ότι δύο μήνες τώρα δουλεύανε να τα φτιάξουν. Mm. Και τώρα υπάρχει ένα σοβαρό προβληματισμό σε εμάς. Και το τι θα συμβεί αν θα συνεχίσουμε υπό αυτές τις συνθήκες να εργαζόμαστε και να ερχόμαστε αντιμέτωποι δηλαδή με μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά δυσάρεστη. Τώρα έβλεπαν οι συνάδελφοι, το είδατε και εσείς νομίζω τώρα, η εικόνα είναι, μάλιστα, είναι αποκαλυπτική. Έτσι, είναι. Να πέσουν πάνω σου τα δέντρα δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι. Τι να σας πω, είναι η εικόνα της δομικής κατάρρευσης των σιδηροδρόμων. Αυτό είναι. Κύριε Γεννηδούνια, δύο μήνες μετά. Γιατί ρε παιδί μου λες ότι η εξουσία κάποια στιγμή δεν υδρώνει, θα υδρώσει ταυτή της, έχεις 57 νεκρούς. Έτσι πας στις εκλογές, ασχέτως αν έχει εξαφανιστεί. Τι έχει αλλάξει στο σιδηρόδρομο, μπορείτε να μου πείτε? Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχουν μειωθεί τα δρομολόγια, οι ταχύτητες και έχουν μπει δύο σταθμάρχες στους σταθμούς. Δηλαδή μας έχουν πει ότι είναι δύο, εμείς δεν είμαστε, ξέρετε, επιθεώρηση εργασία να πηγαίνουμε σε κάρμαν, είναι δύο, τους πιστεύουμε. Ότι είναι δύο σταθμάρχες σε κάθε σταθμό. Αυτό έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει η δέσμευση ότι προχωράνε τα έργα, όλα τα υπόλοιπα. Και η κατάσταση είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα που βρισκόταν και πριν τις 28 Φεβρουάριου. Μάλιστα. Δηλαδή μου λέτε ότι στην ουσία ανεβαίνει το τρένο στη Θεσσαλονίκη για να φύγει το άλλο από τη Θεσσαλονίκη μετά. Αυτό γίνεται. Επί της ουσίας αυτό γίνεται. Δεν συναντιούνται τρένα πουθενά στον δρόμο. Ένα ανεβαίνει, ένα κατεβαίνει, στο πόδι την ημέρα έχουμε. Λοιπόν, και στον Προαστιακό έχουμε πολύ μειωμένες ταχύτητες. Τώρα συζητούν από τις 15 Μαΐου αν θα ξαναβάλουν άλλα δρομολόγια, γιατί υπάρχει μια πίεση στη Βόρεια Ελλάδα. Και εμείς περιμένουμε να μας πούνε τι θα κάνουμε με τα σημεία στα οποία, ιδίως εχθές το σημείο το οποίο, ας πούμε, ήταν εμπορευματική αυτή η αμαξοστοιχεία, ήταν δηλαδή μόνο η μηχανοδηγή μέσα. Αλλά φανταστείτε τώρα να είναι και επιβάτες πίσω και να ακούνε τα κλαδιά να πέφτουν πάνω στα βαγόνια. Ιδιαίτερα μετά από αυτό που έχει συμβεί μετά το έγκλημα των Τεμπών. Έτσι. Δεν θα ήταν η καλύτερη ψυχολογία του κοινού. Και θα πρέπει οι υπεύθυνοι να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους την υφιστάμενη κατάσταση. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Σπύρος, λέει καλημέρα στον εκλεκτό κύριο πρόεδρο που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και καλά κάνει. Αλλά τελικά αυτό που έλεγε, λέει, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών ήταν τηλεδιοίκηση ή πίνακας με φωτάκια? Τι ήταν, λέει, κύριε Γεννηδούνια, τι καταλάβατε εσείς? Ο πίνακας με τα φωτάκια ήταν, κύριε Σαχίνη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τηλεδιοίκηση δεν ήταν ποτέ. Δεν υπήρχε ποτέ στη Λάρισα τηλεδιοίκηση μετά το 2019. Και μάλιστα αύριο, επειδή θα δώσουμε και συνέντευξη τύπου, θα δώσουμε και τα απαραίτητα έγγραφα. Ναι. Τα οποία δείχνουν και πότε
έκλεισε η τηλεδιοίκηση και γιατί έκλεισε η τηλεδιοίκηση. Γιατί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, ο οποίος έχει εξαφανιστεί και αυτός 2 μήνες, δεν μας έχει πει, δεν έχει βγει να μας εξηγήσει γιατί δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση στην περιοχή και τι έκανε μετά τον Ιούλιο του 2019 για να αποκατασταθεί μια μικρή ζημιά στην περιοχή. Γιατί, ξέρετε, εμείς ψάξαμε και βρήκαμε, κύριε Σαχίνη. Και αυτό κάνουμε καθημερινά, γιατί δεν θα το αφήσουμε το θέμα. Μπορεί να, έχει, να μην είναι στις επικεφαλίδες των μέσων ενημέρωσης. Αλλά εμείς δεν θα το αφήσουμε. Γιατί χάσαμε εργαζόμενους, χάσαμε επιβάτες. Και επειδή ψάχνουμε, βρήκαμε και τα χαρτιά της περίοδου εκείνης, τον Ιούλιο του 2019. Και ήταν, ήταν η φωτιά, κύριε Γεννηδούνια. Η... Βεβαίως, βεβαίως. Και στο οποίο αναγράφεται ξεκάθαρα ότι εξαιτίας μιας μικρής φωτιάς στην περιοχή εκεί της Ζάχαρης που λέμε εμείς στην Καναδική, τέθηκε εκτός της Λεδίκης της Λάρισσας. Λοιπόν, και το αναφέρει ρητά αυτό. Είναι αλληλογραφία την οποία βρήκαμε επιτέλους, μας πήρε 2 μήνες. Ξέρετε, στην Ελλάδα είναι δύσκολο να βρει κάποιος ένας πολιτικός, ένα εξώδικο που στέλνει ένα συνδικάτο. Πολύ πιο εύκολα αντιμετωπίζει τους συνδικαλιστές και τους κατηγορεί. Λοιπόν, αλλά πραγματικά κουραστήκαμε να το βρούμε αυτό. Αυτό το βρήκαμε όμως τελικά και αυτό. Δεν μου λέτε, αν είχε φωτιά τον Ιούλιο, ρωτώ. Του 19. Δεν ξέρω αν είστε ο αρμοδιότερος, αλλά μια εικόνα θα έχετε. Πόσο καιρό ήθελε για να αλλάξει αυτό που κάηκε? Ήταν σε ένα τοπικό σημείο. Ήταν πόσο να θέλε. Να θέλε ένα μήνα, ένα-δύο μήνες δουλειά. Τι να είναι, τίποτα δεν ήταν. Μάλιστα. Άρα στην ουσία εγκαταλείφθηκε στην τύχη του, αυτό μου λέτε. Μετά την πυρκαγιά. Μα εγώ τα έχω καταθέσει και στον εισαγγελέα αυτό. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά λέω, αποδεικνύεται από τα έγγραφα πια ότι αυτή η φωτιά είναι η αιτία που βγήκε off το σύστημα. Υπάρχει αλληλογραφία την οποία επισταμμένως κρύβανε οι υπεύθυνοι. Βρέθηκε όμως. Και θα τη δώσουμε αύριο εμείς στη δημοσιότητα. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Άρα, καταλαβαίνουμε 2 μήνες μετά τι έγινε. Μου γράφουν εδώ πέρα. Σας έχει προλάβει, παιδιά, ο κύριος Γεννηδούνιας. Το έχει πει χθες σχολιάζοντας πικρόχολα ότι πιάνουμε το Μάη. Λέει, πιάναν το Μάη χθες με τα δεντράκια που πέφτουν. Το έχει προλάβει, το έχει καλύψει και αυτό. Όμως, κύριε Γεννηδούνια, εχθές βγήκε η πληροφορία ότι έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα της πυροσβεστικής και σύμφωνα με τις πληροφορίες υπήρξε φωτιά στο δεύτερο βαγόνι Κιλικίο. Αυτό είναι. Μετά τη σύγκρουση η φωτιά αυτή και ενδεχομένως έχουν φύγει άνθρωποι από τη φωτιά. Μάλιστα εδώ ένας πραγματογνώμονας μας είπε, από τους πιο εγκύρους, ότι γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχουμε ιατροδικαστικές εξετάσεις στις ορούς. Σας ρωτάω, έχετε ακούσει κάτι επί αυτού εσείς? Διάβασα χθες ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία και ότι ζητήσανε οι συγγενείς να υπάρχει, ο πραγματογνώμονας να υπάρχει νεκροψία για τους λόγους του θανάτου, από τι επήλθαν οι θάνατοι. Περιμένουμε και εμείς το πόρισμα της πυροσβεστικής για να μάθουμε και εμείς τι ακριβώς έχει συμβεί. Πώς ξεκίνησε η φωτιά, γιατί ξεκίνησε η φωτιά και τις αιτίες, αν μπορεί να σε εντοπίσει η πυροσβεστική. Γιατί και εμείς πραγματικά είναι ένα ζήτημα το οποίο μας προβληματίζει. Αν και από την πρώτη στιγμή εμείς είπαμε ότι η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια που κατά τους μηχανικούς εδώ του συστήματος αεροδρομικού δικαιολογούσε την έκρηξη. Τώρα για το κομμάτι της φωτιάς περιμένουμε πραγματικό ενδιαφέρον να δούμε για ποιο λόγο και από πού ξεκίνησε. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το δίμηνο είστε ικανοποιημένος, αφήστε τώρα, μας το είπατε, το σύστημα δεν έχει αλλάξει τίποτα, αλλά είστε ικανοποιημένος όπως προχωράει η έρευνα? Θέλω να πω, σας έχουν φωνάξει εκεί που πρέπει να σας έχουν φωνάξει να πείτε αυτά που θέλετε να πείτε, ή σας αισθάνεστε ότι μένετε απ' έξω, ενώ είστε από τους βασικούς, προσέξτε, πρωταγωνιστές, δεν εννοώ οι ευθυνών, του γνωρίζουν τι συμβαίνει στην καθημερινότητα. Με αυτή την έννοια το λέω. Σας έχουν ικανοποιήσει οι κλήσεις που σας έχουν κάνει? Κοιτάξτε, έχουμε πάει στον εφέτη ανακριτή. Εγώ έχω καταθέσει, μου είπε ο κύριος εφέτης ότι θα ξανακαταθέσω μόλις έχει αυτός κάποια περιττέρω στοιχεία που θα θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσεις. Αυτό που προβληματίζει είναι ότι δεν έχουμε δει ακόμα είτε τις διοικήσεις, είτε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών. Δεν ξέρω αν έχει καταθέσει. Εμείς ως συνδικάτο έχουμε κάνει παράσταση κατηγορίας. Είμαστε το μοναδικό σωματείο στο σιδηρόδρομο, το οποίο δηλώσε παράσταση κατηγορίας, να ξέρετε. Μάλιστα. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι θα κυνηγήσουμε την ιστορία. Άρα είστε πολιτική αγωγή στην ουσία. Μάλιστα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και διαβάζοντας τη δικογραφία νομική μας, ακόμα δεν έχουμε βρει τις καταθέσεις είτε του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΣΕ της περίοδου, είτε του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών. Δεν τις έχουμε δει τις καταθέσεις αυτές. Δεν έχουμε δει, δηλαδή, δεν ξέρω αν έχουν καταθέσει. Εμείς την δικογραφία την πήραμε πριν 15 μέρες περίπου. Έτσι θα πρέπει κάποια στιγμή να κληθούν και αυτοί, δεν είναι? Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Μου λέει εδώ ένας ακροατής, ρωτήστε σας παρακαλώ, λέει τον κύριο Πρόεδρο, δεν πρέπει να έρθει να καταθέσει
ο πρώην υπουργός που διαβεβαίωνε στη Βουλή ότι όλα λειτουργούν με ασφάλεια, με βάση ποια κριτήρια λίγες μέρες πριν το έγκλημα των Ντεμπών το δήλωνε αυτό στη Βουλή. Να πει, παιδιά, να τα στοιχεία ότι λειτουργούσαμε. Δεν πρέπει κατά τη γνώμη του να πάει να καταθέσει ο κύριος Καραμαλής, λέει. Κύριε Σαχίνη, κοιτάξτε, ξέρετε καλά, είστε έμπειρος, ότι η διαδικασία στη δικαιοσύνη έχει κάποια στάδια. Βεβαίως. Μεταβιβάζεται η δικογραφία μετά στη Βουλή. Μάλιστα. Και υπάρχουν οι απαραίτητες. Αυτό τουλάχιστον όταν ρώτησα και εγώ μου είπαν, γι' αυτό και είμαι προσεκτικός σε αυτούς που σας λέω ότι δεν έχουν καταθέσει ακόμα, έτσι. Ξέρετε ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία κινείται, πώς κινείται, με τον τρόπο, μεταβιβάζεται μετά στη Βουλή και καλεί να καταθέσουν αυτοί που πρέπει. Εγώ θα σας πω ότι γίνονται συνεχώς και παραστάσεις διαμαρτυρίας. Από το σύλλογο που έχουν ιδρύσει τις οικογένειες των θυμάτων για τα ζητήματα αυτά και από το σωματείο μας, το οποίο ζητάει να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους πραγματικούς, για αυτούς που πραγματικά ευθύνονται για το έγκλημα των Ντεμπών. Ο φίλος ο Κούλης από το Southampton λέει: καλημέρα στον κύριο Γενιδούνια. Από την Αγγλία στέλνει το μήνυμα. Κύριε Γενιδούνια, λέει: έχουν υποθεί πολλά για την εμπορική αμαξοστοιχεία και το φορτίο της. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, αυτή η στοιχομηθεία και τα σενάρια? Τι ακριβώς εξυπηρετεί? Μήπως ήταν μια προσπάθεια να θολώσουν τα νερά από τις πραγματικές ευθύνες, να πετάξουν την μπάλα σε έτσι αοριστολογίες σεναρίων πολλές φορές ακραίων? Κοιτάξτε, ισχύει αυτό ότι πήγαν να πετάξουν την μπάλα από την πρώτη στιγμή, στην εξέδρα, να το πούμε έτσι απλά, όταν είχαμε τις διαρροές των συνομιλιών. Και τώρα έχουμε... Που το είχαμε σχολιάσει, έχετε δίκιο. Ακριβώς. Ήταν τμηματικές. Δηλαδή, ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια, κύριε Σαχίνη. Και υπάρχουν, εμείς ας πούμε, εγώ δεν κατέθεσα στην Επιτροπή των Πραγματογνωμόνων, των Εμπειρογνωμόνων που βγάλουν αυτό το πόρισμα της Επιτροπής για τα Πετρίδη που λέμε. Ναι, ναι. Εγώ δεν κατέθεσα, δεν με καλέσανε. Δεν κληθήκατε. Μάλιστα. Δεν κληθήκαμε, ναι. Εκεί λοιπόν εμείς εντοπίσαμε κάποια σημεία τα οποία ήταν αυτά που βλέπαμε στο δημόσιο λόγο. Α. Έτσι. Και εκεί θα είχαμε, εκεί ας πούμε, εμείς θα βάζαμε σοβαρές ενστάσεις. Βέβαια, σας λέω και πάλι ότι αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί και ο εφέτης διάβασε εχθές. Ώστε να βάλει και άλλους πραγματογνώμων, ναι, ναι, ναι. Μια εταιρεία ιταλική διάβαση να βάλει ή και κάποιους άλλους που έχει ορίσει. Περιμένουμε να δούμε κι εμείς τι θα βγάλουν αυτές, τι θα βγάλει αυτή το σάδιο της ανάκρισης και τι θα πούνε οι πραγματογνώμονες για να τοποθετηθούμε. Αλλά είναι ξεκάθαρο και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, εμείς οι μηχανοδηγοί, ότι η διαρροή των συνομιλιών, των μονταρισμένων συνομιλιών, κύριε Σαχίνη, από την πρώτη ημέρα είχε στόχο να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Όπως και σαφής στόχος από προσανατολισμού ήταν η προσπάθεια να πείσουν τον κόσμο ότι λειτουργούσε στην περιοχή τηλεδιοίκηση. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα της προσπάθειας. Σαφές. Λέει εδώ φίλος ο Αντώνης, και άλλοι το λένε, αλλά κράτησε το Αντώνη. Κύριε Γενιδούνια, τουλάχιστον λέει τις αφύλακτες διαβάσεις τις φτιάξανε? Όχι. Όχι. Και όταν στο κομμάτι υπάρχει μια διαδικασία επαναπρόσληψης όσων είχαν λήξει συμβάσεις και είχαν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ. Το 2019 είχαμε... Όχι, με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, μάλλον δεν τα έχετε μάθει. Εδώ προσλαμβάνουμε και εκτός σας, αρκεί να είσαι γιος κόρη αρχισυνδικαλιστή της ΔΑΚΕ. Θλιβερό. Δεν ξέρω αν είδατε τα στοιχεία χθες. Που το είδα και δεν τιμά νομίζω το συνδικαλιστικό κίνημα συνολικά, αλλά αυτό... Μόνο, δεν... γιατί το Υπουργείο αυτά κατάλαβε, οι Υπουργοί αυτά κατάλαβαν δύο μήνες μετά το έγκλημα ότι έτσι θα συνεχίσουμε τις προσλήψεις. Τότε τι κατηγορούν το σταθμάρχη ότι δεν ήξερε τι γινόταν? Δική τους επιλογή ήταν. Δεν ήταν. Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, είναι μια κατάσταση. Εγώ χθες το είδα, το πληροφορήθηκα. Τι να σας πω τώρα, υπάρχουν οι αρμόδιοι για να τα απαντήσουν. Λέγατε λοιπόν ότι οι διαβάσεις. Ναι, ναι. Είμαστε στη διαδικασία επαναπρόσληψης των συναδέλφων που εργάζονταν και είχαν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ. Είναι 160 αυτοί οι συνάδελφοι περίπου. Όπου όμως δεν λειτουργούν διαβάσεις και ο μηχανοδηγός. Είχαμε ένα παράδειγμα πριν 10 μέρες. Δόθηκε. Μια εντολή σε ένα μηχανοδηγό να ξεκινήσει και σε μια διαδρομή 90 χιλιόμετρων θα συναντούσε 10 αφύλακτες διαβάσεις. Αρνήθηκε να ξεκινήσει ο συνάδελφος, με την κάλυψη του σωματείου φυσικά, και η εταιρεία, να το πούμε ότι τον κάλυψε και η εταιρεία. Έτσι, δηλαδή δεν του είπε ξεκινά, δεν τον πίεσε και θα παραμπέλαμε ακόμα πιο δραστικά εμείς, αν γίνονταν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και ο ΣΕ μας απάντησε ότι να τηρήσουμε οι μηχανοδηγοί τον κανονισμό. Δηλαδή, τι να κάνουμε, κύριε Σαχίνη? Όπου βρίσκουμε διάβαση να σταματάμε, ναι, να κορνάρουμε και να ξεκινάμε σιγά σιγά τον αραμπά. Και αν κάποιος πέσει πάνω μας, ένα αυτοκίνητο, ένα γεωταχή, έτσι, δεν θα πούνε φταίει ο μηχανοδηγός. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Η τηλεδιοίκηση που δεν λειτουργούσε τους μάρανε μόνο. Κατάλαβα εγώ. Και λέει η φίλη μου η Ιφηγένεια, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Γενιδούνια, έχει γνώση ότι η πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων δεν λειτουργεί για 10-15
μέρες από σήμερα πήγα να βγάλω για τις μετακινήσεις των εκλογών και δεν υπήρχε δυνατότητα. Ναι, ισχύει αυτό κύριε Σαχίνη, γιατί όπως σας είπα πριν από λίγο, υπάρχει σκέψη από 15 Μαΐου και μετά να μπουν επιπλέον δρομολόγια. Άρα προφανώς η πλατφόρμα έχει κλείσει γιατί οι ώρες αλλάζουν. Ξέρετε, όταν μπουν επιπλέον δρομολόγια αλλάζει και ο χάρτης, πώς κινούνται τα τρένα. Επειδή τώρα λοιπόν τελειώνουν οι μονές γραμμές, λέει ο ΣΕ. Τελειώνουν οι μονές γραμμές. Θα υπάρχει νέα χάραξη των δρομολογίων και γι' αυτό προφανώς κάποιος επιβάτης, ο οποίος σήμερα θέλει να μπει στην πλατφόρμα της Hellenic, δεν μπορεί να κλείσει εισιτήρια. Βέβαια, ακόμα και γι' αυτό θα έπρεπε να έχει ειδοποιήσει η Hellenic. Μισό λεπτό, κύριε Γεννιδούνια. Από τις 15 επιπλέον δρομολόγια, προφανώς με τις ίδιες ταχύτητες, όχι αυξημένες, με την ίδια κατάσταση στο δίκτυο. Θα μπείτε... Ο ΣΕ λέει ότι θα έχει ολοκληρώσει τα έργα της υποδομής στα σημεία που υπήρχαν μονές γραμμές. Ναι. Άρα δεν θα έχουμε πλέον μονές γραμμές στο δίκτυο καμία. Ναι. Έτσι. Οι ταχύτητες θα είναι μειωμένες και περιμένουμε και εμείς να δούμε το πλέγμα των δρομολογίων που θα δώσει. Θα είναι περίπου στις 5 ώρες τα δρομολόγια αυτά. Και οι αφύλακτες διαβάσεις, αφύλακτες από ό,τι κατάλαβα. Όχι. Αυτά διαβεβαιώνουν, κύριε Σαχίνη, ότι θα εργάζονται πλήρως και κανονικά από τις 15 Μαΐου. Αυτή είναι η διαβεβαίωση του ΣΕ. Εσείς αυτό φαντάζομαι θα το ελέγξετε. Μα ήδη έχουμε δώσει εντολή μετά από αυτά που γίνανε και χθες και το βίντεο που δημοσιεύσαμε. Με τα δέντρα, Ναι. Και οι νομικοί μας σύμβουλοι σήμερα κοινοποιούν εξώδικα σε όλους τους αρμοδίους και στον εισαγγελέα, τον προϊστάμενο εισαγγελέα πρωτοδικών. Δεν θυμάμαι πώς το περιγράφουν. Για την κατάσταση που υπάρχει. Έτσι, όχι μόνο να το ελέγχουμε, προειδοποιούμε κιόλας. Σαφές και το κάνετε διαχρονικά. Μου λέει ο Νίκος από το Λονδίνο, ποιος είναι ο φορέας, κύριε Γεννιδούνια, που είναι υπεύθυνος για την άδεια τελικά λειτουργίας του δικτύου στην Ελλάδα και απορώ πως έβαζε υπογραφή για τη λειτουργία του. Τέτοιο δίκτυο κανονικά δεν θα λειτουργούσε πουθενά στον κόσμο. Πόσο μάλλον να λέμε ότι είναι και σύγχρονο, αλλά ποιος είναι ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την άδεια λειτουργίας. Ο ΣΕ είναι υπεύθυνος για την άδεια λειτουργίας και η ΡΑΣ πιστοποιεί, η ρυθμιστική αρχή πιστοποιεί ότι τηρούνται οι κανονιστικές διαδικασίες που εκδίδει ο ΣΕ. Δηλαδή, ο ΣΕ εκδίδει, να το πω να το καταλάβουν οι ακροατές σας, είναι λίγο τεχνοκρατικό αυτό εξειδικευμένο. Ναι. Ο ΣΕ εκδίδει ένα σύστημα ασφάλειας, SMS λέγεται, Safety Management System, και μετά η ΡΑΣ επιτηρεί αν τηρούνται οι διαδικασίες γύρω από το σύστημα αυτό. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ πολύ, ισχύει ότι μετά το ατύχημα στα Τέμπη, στην Πάτρα πρόσφατα, ο μηχανοδηγός είδε ότι έλειπε μια σιδηροτροχιά και σταμάτησε το τρένο. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Αυτό όμως δεν έπαιξε, γιατί είμαστε στη φάση εξυγχρονισμού. Έτσι δεν είναι, μάλιστα. Για να καταλαβαίνουμε. Άρα μου λέτε, 15 Μαΐου λέει ο ΣΕ. Η ρυθμιστική αρχή θα πρέπει όμως να πει είναι OK. Έτσι δεν είναι. Ναι, έχουμε ραντεβού και αύριο μαζί της. Γιατί αύριο στην Αθήνα θα βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σωματείων Μηχανοδηγών. Ναι. Και θα δώσουμε και τη συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΕΣΥΑ στις 11 το πρωί. Έρχονται οι επικεφαλείς των συνδικάτων των μηχανοδηγών σε όλη την Ευρώπη, που εκπροσωπούν μηχανοδηγούς από 18 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ στην Αθήνα. Και νομίζω ότι θα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους όλοι οι υπεύθυνοι αυτά που θα υποθούν αύριο. Κάτι τελευταίο, κύριε Γεννιδούνια, μου λέει εδώ ο Σπύρος, να σχολιάσει, λέει ο κύριος Γεννιδούνια, σε αυτό που είπε προχθές ο κύριος Κοντογιώργης, γιατί να υπάρχουν δύο σταθμάρχες και όχι δύο πρωθυπουργοί για ασφάλεια. Λάτε ρε παιδιά τώρα που θα το σχολιάσει ο κύριος Γεννιδούνιας. Κύριε Γεννιδούνια, δεν μου λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και με αυτό θα κλείσουμε. Απόψε έχει την τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών. Ναι. Σωστά. Μάλιστα. Όλοι δεν περάσαν από το σημείο κλαίγοντας. Νομίζω ότι όλοι περάσαν από το σημείο. Μάλιστα. Ναι. Δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν με αυτό όλοι. Κύριε Σαχίνη, περιμένουμε και εμείς να δούμε με ενδιαφέρον την τηλεμαχία. Εντάξει. Θέλω να πω ότι εγώ θα σας πω το εξής. Είναι κρύος χρόνος. Δύο μήνες δεν έχει κρυώσει το πράγμα. Είναι 57 άνθρωποι νεκροί. Όχι μόνο δεν έχει κρυώσει για μας τους εργαζόμενους, αλλά εγώ θα σας πω και το πλέον. Εγώ το λέω και το καταθέτω και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Εμείς εδώ και 10 μέρες έχουμε ενημερώσει, κύριε Σαχίνη, ότι έρχεται στην Αθήνα αύριο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σωματείων Μηχανοδηγών. Εκπροσωπεί περίπου 50.000 μηχανοδηγούς σε όλη την Ευρώπη. Σας λέω λοιπόν ότι το Υπουργείο δεν δέχεται να τους δει μέχρι στιγμής. Ορίστε. Όχι. Ναι, αυτό που σας λέω. Δεν δέχεται ο κύριος Γεραπετρίτης. Έχει τους δικούς του λόγους προφανώς. Κάποιοι τους δεν θέλουν να συνδυάσουν την εικόνα τους με το δυστύχημα. Αλλά όμως το να μην. Και θα τα πούμε και αύριο. Συγγνώμη, έρχεται η κορυφαία ομοσπονδία του θέματος και δεν δέχεται να τη δει. Προφανώς δεν έχουν απαντήσει. Πήραμε και τηλέφωνο μάλιστα για να δούμε ότι πήραν την επιστολή μας. Μιλήσαμε και μαζί τους με τη γραμματεία του Υπουργείου. Είμαστε εν αναμονή στο ακουστικό. Πού είναι η έδρα του Υπουργείου, παρακαλώ πολύ, κύριε. Στη Μεσογείο. Φαίνεται όπως είναι κόκκινη γραμμή τα 6 μίλια, είναι κόκκινη γραμμή και η Μεσογείων. Για τους μηχανοδηγούς, μάλιστα. Ναι, είμαστε persona non grata, κύριε. Έτσι φαίνεται. Δεν πειράζει όμως, καταλαβαίνουν οι ακροατές σας τι γίνεται.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την εικόνα που δώσατε και εγώ θα το ξαναπώ. Ευτυχώς που έχουμε τους μηχανοδηγούς και έχουν γίνει τα μάτια όλων για το τι συμβαίνει στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη.